ότι όταν βλέπεις έναν απλό άνθρωπο, να υποψιάζεσαι ότι πρόκειται περί ενός σπουδαίου ανθρώπου. Ο Κώστας, εκτός από το χαιρετισμό, με τη μάχη μου τη φιλία του. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη, τον τραγούδι, ο οποίος είναι γνωστός ως πρώην υπουργός. Για μένα είναι αγαπημένος φίλος, όμως ο Στρατούλης είναι ένας κορυφαίος επιστήμονας, είναι ένας σπουδαίος συγγραφέας, είναι ένας ακίνητος αγωνιστής στο λαϊκό κίνημα της χώρας, στο εργατικό κίνημα, το ντόπιο αλλά και το ευρωπαϊκό, και κυρίως είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ δυνατά τους ανθρώπους. Θέλω να ευχαριστήσω την Κατερίνα Καλαμπούλου για την καλοσύνη της να χαιρετήσει εκ μέρους των εκδόσεων Άπασης. Την γνωρίζω χρόνια. Ελπίζω στο εξής να υπάρξουν και άλλες συνεργασίες. Θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου, τον Πάνο τον Χοντή, και μέσα από το πρόσωπό του όλους τους ετωλακαρνάνες. Ο Πάνος είναι πρόεδρος της Πονετωλακαρνανικής Συνομοσπονδίας, όλων των συλλόγων, δηλαδή των ομοσπονδιών των συλλόγων στην Αθήνα για τους ετωλακαρνάνες. Ο Πάνος είναι ένας διαρκής και εκτός αγωνιστής, παρότι έχουμε αρκετές διαφορετικές απόψεις. Νομίζω ότι έχουν μια εγκαρδιότητα και μια συνεννόηση αρκετά καλή μεταξύ μας και πάντα μπορούμε να βρισκόμαστε για να αντιμετωπίζουμε κοινά προβλήματα του τόπου. Να ευχαριστήσω την Ομοσπονδία των Πολιτιστικών Συλλόγων Ξηρομέρου και βέβαια τον Τάκη του Στεργίου, τον φίλο μου τον Τάκη που ξέρω από μικρό, είναι από το διπλανό χωριό το δικό μου, που έβαλε κάτω από την ομπρέλα της την απόψινή παρουσίαση του βιβλίου, μαζί βέβαια με τις εκδόσεις Άπασης. Με τον Τάκη έχουμε μια πολύ εγκάρδια σχέση. Έχω να πω ότι ο Τάκη είναι πολύ δραστήριος άνθρωπος, χρόνια στα συλλογικά δρόμενα των Αποδήμων, αλλά και με συμμετοχή στα τοπικά δρόμενα, κυρίως στο Ξηρόμερο και στο χωριό του, την Παπαδάτο. Θέλω να ευχαριστήσω με συγκίνηση τον Λάμπρο του Μπέτση. Ο Λάμπρος ο Μπέτσης είναι συγγενής μου, ξάδερφος του πατέρα μου. Ήταν ένα παιδί θαύμα. Πέρασε μέσα από την λεγόμενη νεολαία της δεκαετίας του 60. Και νομίζω ότι δίνει ένα στίγμα στο χωριό μας ενός πολύ συγκροτημένου ανθρώπου, πολύ ευγενικού ανθρώπου, αλλά και μονίμως ενός ανθρώπου που καυτηριάζει το άδικο. Θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσία τους αρκετές εκλεκτές φιλικές προσωπικότητες. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από το φίλο μου, το συγχωριανό μου. Θα έλεγα με έναν τρόπο και συμφοιτητή μου, τον πρώην βουλευτή, τον Ανδρέα Μακρυπίδη. Ο Ανδρέας Μακρυπίδης από πολύ παλιά είναι φίλος. Είχε την καλοσύνη να παρουσιάσει το βιβλίο στο χωριό μας το καλοκαίρι με έναν εξαιρετικό τρόπο.
και έχει μείνει, φαντάζομαι, στην μνήμη ολονών αυτή η παρουσίαση, μαζί βέβαια με την εξαιρετική φιλόλογο που είναι εδώ απόψε, με τη Φρόσο τη Χρυσικού. Θέλω να ευχαριστήσω το φίλο μου, τον Δημήτρη τον Καλωδιώτη, πρώην γραμματέα, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, πρώην Περιφερειάρχη στο Νότιο Αιγαίο και στην Ήπειρο. Όμως, εγώ τον έχω φίλο και κυρίως τον θαυμάζω ως συγγραφέα. Θέλω να ευχαριστήσω, τα λέω με τη σειρά που τα έχω σημειώσει, με συγχωρείτε, να ευχαριστήσω τον αναγνωρισμένο συγγραφέα, τον καταξιωμένο θα έλεγα, συγγραφέα, τον Ξενοβαλίτη, τον Νίκο, τον Μίτση. Να ευχαριστήσω τον πολιτευτή και πρώην δήμαρχο Ναυπάκτου, τον Θανάση Παπαθανάση. Να ευχαριστήσω τον συμμαθητή μου και συμφοιτητή μου, τον Παναγιώτη τον Τριφιάτη. Ο Παναγιώτης είναι πολιτευτής όπου και γίνουν εκλογές. Θέλω να ευχαριστήσω τον συγγραφέα, τον Δημήτρη τον Αλεξανδρή, για την παρουσία του. Θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου, πρώην κοινοτάρχη Φοιτιών, ο νεότερος κοινοτάρχης Φοιτιών που πέρασε στα μεταπολιτευτικά χρόνια, θα έλεγα, με δημιουργίες που παγκίνως αναγνωρίζονται. Να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Συλλόγου Αστακιωτών, τον Χρήστο τον Πόνη. Μου είχε πει ότι θα είναι εδώ και ο πρόεδρος του Συλλόγου των Φοιτιωτών, δεν τον βλέπω, αλλά αν είναι εδώ, αναφέρω το όνομά του, είναι ο Δήμος ο Κουτσομπίνας. Θα περάσω να χαιρετήσω αυτούς οι οποίοι έχουν συμβάλει στο βιβλίο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Λένε ότι ο τίτλος του βιβλίου και η φωτογραφία του εξωφύλου παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο, ακόμα και αν το περιεχόμενο δεν είναι και τόσο καλό. Ο τίτλος του βιβλίου είναι δικός μου. Δεν με βοήθησε κανένας. Τη φωτογραφία αυτή που έχουμε στο εξώφυλλο προσπάθησα εγώ να την τραβήξω, αλλά δεν την τράβηκα καλά και πήγε ένας φίλος μου και την έβγαλε όπως εγώ την ήθελα. Για εσάς που είστε ετωλακασμάνες και ξέρετε ίσως, είναι ο σταθμός του τρένου στη Σταμνά. Και αυτή τη φωτογραφία την τράβηξε ένας φίλος μου, ένας οικονομολόγος, αλλά ο οποίος είναι και εξαιρετικός φωτογράφος, ο Γιώργος Ολιβέρης από το Αγρίνιο. Θεωρώ ότι είναι ανεκτήμητη η συμβολή στο βιβλίο, κυρίως για τις διορθώσεις, της Χρύσας της Μουσέ. Η Χρύσα, παρότι δεν είναι φιλόλογος, μάλλον είναι φιλόλογος της Γαλλικής. Είναι ένα γνήσιο παιδί της